Μια περίεργη εξαφάνιση αλληλογραφίας μεταξύ της εταιρείας Ήλιος και του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας που αναζητεί η Επιτροπή υπό τον Ακριβό Τσουλάκη κάνει λόγο η εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος. Δεν υπάρχει τέτοια καταγγελία, σχολιάζει ο Υπουργός Συγκοινωνιών Χάρης Στράσου, αλλά παραδέχεται ότι χάθηκε μια ίσονο σημασίας επιστολή. Χάθηκε τελικά ή όχι η αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας Ήλιος και του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας που έγινε λίγες εβδομάδες και λίγες ημέρες πριν τη συντριβή του μοιραίου Boeing 737 στο γραμματικό? Δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος υποστηρίζει πως η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων ζητά μάταια εδώ και εβδομάδες τα συγκεκριμένα έγγραφα, τα οποία άπτονται των διαδικασιών συντήρησης και πτυτικών επιχειρήσεων. Ο Υπουργός Συγκοινωνίων και Έργων υποστηρίζει ωστόσο πως δεν έχει ενώπιον του τέτοια καταγγελία, αν και παραδέχεται ότι έγινε λόγος για μια επιστολή ίσονος όμως σημασίας. Ο λόγος έγινε για μία μόνο επιστολή, η οποία ήταν καθαρά τυπική, και μιλώντας με την Κυπριακή Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Συμβάντων, είναι ικανοποιημένη από την πληροφόρηση την οποία επήρε. Και να μην μιλούμε για σωρία εγγράφων. Για του λόγου το αληθές, ο Χάρης Στράσου επικαλείται και την απόλυτη ικανοποίηση που εξέφρασε μετά την τελευταία συνάντησή του ο Ακρίβος Τσολάκης για τη συνεργασία που έχει η Επιτροπή του με όλες τις εμπλεκόμενες κυπριακές υπηρεσίες. Είχα συνάντηση 1,5 ώρα με τον κύριο Τσολάκη και ο κύριος Τσολάκης εξέφρασε τις ευχαριστίες του για το γεγονός ότι επήρε όλες τις πληροφορίες που ήθελε και επιπλέον εξέφρασε και την ευαρέσκειά του για τον ψηλό επαγγελματισμό των υπαλλήλων του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας. Την ίδια ώρα αμφιβολίες εκφράζει μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης για το αν θα αποδοθούν τελικά ή όχι ευθύνες για την αεροπορική τραγωδία της 14ης Αυγούστου. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από ηλεκτρονική ψηφοφορία που διεξήχθη από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα του Ευρωβουλευτή Γιαννάκη Κασουλίδη. Με το 36% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι δεν θα αποδοθούν ευθύνες σε κανένα. Το 32% ότι θα αποδοθούν αποκλειστικά στους πιλότους και στην εταιρεία Ήλιος, το 26% όπου και αν ανήκουν και το 6% στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.